Ο υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Οικονόμου τόνισε πω ο Ερντογάν επιμένει στη γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζοντα ότι είμαστε ανυποχώρητοι στα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μα. Ο Γιάννη Οικονόμου μίλησε για τα ελληνοτουρκικά στο Sky και την εκπομπή Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά. Πέραν τι πολιτικέ και ναι. τι κομματικέ διαφορέ, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά την παραδοχή όλων των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου Μάλιστα. να μην επιτρέπουμε την εμπλοκή στα εσωτερικά μα ξένων δυνάμεων για του δικού του σκοπού. Εδώ είναι οφθαλμοφανέ, όπω υπόθηκε και προηγουμένω, πρώτη μέσα από το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ το είπαν. Ναι. Υπάρχει μια ευθεία ανάμειξη του τουρκικού προξενείου στην εκλογική διαδικασία στη Ροδόπη για την εκλογή ενό συγκεκριμένου υποψηφίου με αυτά τα χαρακτηριστικά που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουν λίγο την τακτική του και την οπτική του γύρω από αυτό, όπω και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Μαθαίνω ότι και μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια διαδικασία και μια κινητικότητα προ αυτό. Είναι απαράδεκτο να ανοίγουμε την κερκόπορτα για παρεμβάσει σε ξένε δυνάμει στα εσωτερικά τη χώρα Πέρα και πάνω από τι δικέ μα πολιτικέ διαφορέ. Και νομίζω πολύ σωστά το τοποθέτησε ο Πρωθυπουργό, αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι ζητήματα που να αντιμετωπίζονται με τη δέωσα υπευθυνότητα. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία να παρεμβαίνει στα ελληνικά εσωτερικά πράγματα, χρησιμοποιώντα τη μειονότητα με τον οποιονδήποτε τρόπο, πρόσθεσε ο Γιάννη Οικονόμου. Στο ενδεχόμενο τη τρίτη κάλπης υποστήριξε ότι 25 του μηνό η Ελλάδα ψηφίζει για το ποιο θα κυριαρχεί στη χώρα. Και όπω είναι σήμερα τα πράγματα μετά την πρώτη κάλπη, μετά τι τοποθετήσει των κομμάτων, μετά το αποτέλεσμα, είναι σαφέ ότι ένα τρόπο υπάρχει για να συνεχίσει η χώρα την ανωδική τη πορεία σε κλίμα σταθερότητα και ασφάλεια. Ισχυρή ασφαλή αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μοναδική βιώσιμη πρόταση. Αυξήσει μισθών και συντάξεων πλήρω κοστολογημένε με το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει κάθε χρόνο, έτσι ώστε στο τέλο τη τραετία να συγκλίνουμε ακόμη περισσότερο με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο, 1500 ευρώ μέσος στον ιδιωτικό εδώ, εδώ είμαστε, ναι. Ε, δεν γυρίστε από, 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 από εδώ. Από εδώ, Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. 950 ευρώ. Τα έχετε όλα. Ωραία, λοιπόν. όλα. ερωτάω λοιπόν. Ο κατώτατος λοιπόν. μισθός και οι αυξήσεις των συντάξεων κάθε χρόνο για όλους τους συνταξιούχους. Ό,τι δεν έχει μετρηθεί και δεν έχει ζυγιστεί σωστά, ναι. δεν μπαίνει ποτέ στο στόμα του Πρωθυπουργού, κύριε Αυτιά. Μάλιστα, το κρατώ. Τα όσα πετύχαμε την πρώτη μας τετραετία ναι. δεν είναι μόνο για να μας κρίνει ο κόσμος πώς ανταποκριθήκαμε στην πίεση των διεθνών κρίσεων. Είναι η απόδειξη, είναι το τεκμήριο του ότι λέμε, το κάνουμε. Ο Τα Πρωθυπουργός κρατώ. που μείωσε 50 φόρους, είναι ο Πρωθυπουργός που όταν λέω ότι θα αυξήσω τους μισθούς, θα τους αυξήσω. Πάτω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ποιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς τι εφαρμόσαμε, γραφεία Εφαρμόσαμε ένα μείγμα πολιτικής που δεν αυξήσαμε κανένα φόρο, πετύχαμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη και... και, σταθήκαμε στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Με αφορμή την αρκομοσία Ροντογάν, ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε για ακόμη μια φορά ότι η επιμονή στη γαλάζια πατρίδα αποδεικνύει πως στο τιμόνι της χώρας πρέπει να υπάρχει μια υπεύθυνη ηγεσία. Ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση δυνάμωσαν πάρα πολύ την Ελλάδα, κ Δυνάμωσαν πάρα πολύ την Ελλάδα οικονομικά, το βίντεο με τις δυνάμεις, για στρατηγικά δυνάμωσαν πάρα πολύ την Ελλάδα για να μην μπορεί να εκβιάζεται σε διλήμματα τη τελευταία στιγμή, για να μην μπορεί να περνούν τα παιχνίδια τη απέναντι πλευρά εργαλειοποιώντα και υβριδικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι οι τελευταίε εξελίξει, με την επιμονή, θα δούμε αν έχει ουσία, αν ήταν η μόνο ρητορική, του κυρίου Ερντογάν στη γαλάζια πατρίδα. Είδατε κατά την τελετή τη ορκομοσία του προχθέ. Το αναδεικνύουν νομίζω ακόμη πιο επιτακτικά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει στο τιμόνι της χώρας μια στιβαρή, μια υπεύθυνη ηγεσία, ένας Πρωθυπουργό που έχει ενισχύσει το κύρος της χώρας διεθνώς, ένας Πρωθυπουργό που απέδειξε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας ότι οι εκβιασμοί, τα διλήμματα, οι ρητορικές επιθέσεις, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν περνάει γιατί αυτό πέτυχε η χώρα μας. Η χώρα μας πέτυχε όχι κύριε, μόνο κύριε. να δυναμώσει στρατιωτικά, Πέτυχε ισχυρέ συμμαχίε και πέτυχε Βάλιστα. να αποδομήσει Θέλω όλη κάτι την επιχειρηματική να... Είμαστε ανυποχώρητοι στα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την εθνική πολιτική πρόσθεση ο Γιάννης Οικονόμου.